τον Εμέσα. Η απόλυτη ξεφτύλα. Το όνειρό σας ήταν να σας φυλάνε 150 αστυνόμοι, ε. Εκλεγμένοι και δεν μας αφήνετε. Να το γράψετε όμως, γιατί έχουμε και μεγάλα δικαστήρια. Για να και εδώ ακούσατε από τον ίδιο τον αρμόδιο Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λέει ότι δεν υπάρχει κανένα τέταρτο μνημόνιο, ότι η έξοδος είναι καθαρή στην οικονομική σκηνή της Ευρώπης και ευρύτερα για την χώρα μας, και ότι το πεδίο ελευθερίας που λέγαμε να αναπτύσσουμε, να αποκτήσουμε, έχει μπροστά μας εξανοιχθεί. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που υπόθηκε τρίτο και χρήστο μνημόνιο από την αντιπολίτευση αποδείχθηκε ότι ήταν μνημόνιο εξόδου από την κρίση, ενώ τα δύο προηγούμενα μνημόνια ήταν μνημόνια εισόδου στην κρίση. Η συνάντηση που σήμερα γίνεται και στο Άργος με την δική μου παρουσία και τους παραγωγικούς φορείς και τους πολίτες του Άργους έχει την έννοια της αλληλοπληροφόρησης, του εντοπισμού προβλημάτων που προστά μας έχουμε και πρέπει να λύσουμε, και αυτό τις επόμενες μέρες στην Δευτέρα και Τρίτη θα φανεί και με τις διατάξεις που θα ψηφιστούν. Έχουμε εισάγει σοβαρές ρυθμίσεις για απαλλαγή οφειλών πολλών οι οποίοι είχαν επιβαρυνθεί με αυτές τις οφειλές από το παρελθόν, αδίκως είπαμε, διότι ήταν ένα σύστημα το οποίο παρήγαγε οφειλέτες παρά αντιμετώπιζε τους ανθρώπους ως ασφαλισμένους με δικαιώματα και προστασία. Αυτά τα αντιμετωπίζουμε τώρα. Αντιμετωπίζουμε τα θέματα της ένταξης των αγροτών που περιμένουν 2 και 3 χρόνια να ενταχθούν στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, όπως λεγόταν παλιά, και πλέον με μια απλή δήλωσή τους σε καθαριστική, μια δήλωση που κάνουν οι ίδιοι, εντάσσονται χωρίς χρονοτριβή για να έχουν και το δικαίωμα σε ένταξη προγράμματα αγροτικά.